πολύ είδο στο Facebook. Μέχρι να τον ακολουθήσω να δω τι είπε. YOLO! Κυρία Δημουλίδου, τη γνωρίζει τη συγγραφέα. Βέβαια. Λοιπόν, είναι Δημουλίδου... από τι πιο ευπόλυτε συγγραφεί. Πουλάνε πάρα πολύ τα βιβλία. Πάρα πολύ τα βιβλία τη. Και... όπου μα... πα σε βιβλιοπωλείο και έχει best seller, είναι πάντα στην πρώτη τριάδα. Λοιπόν, άκου να δει, θα σταματήσει να γράφει, λέει. Γιατί? Γιατί έκανε μία ανάρτηση στο Facebook και ζητά από το Θεό, τον παρακαλεί. Παράκλησή μου, αγαπημένη μου Θεούλη, μη με βάζει σε πειρασμό να κλειστώ τώρα στο πάθο τη συγγραφή. Θέλω να ξεκουραστώ. Μη μου βάζει κι άλλε ιδέε στο μυαλό. Φτάνει. Δεν θέλω να γράψω άλλο, θέλω να κάνω διακοπές. Ό,τι έγραψα, έγραψα. Ό,τι έγραψα, έγραψα μέχρι τώρα. Μα το έχω πει, το έχω ανακοινώσει και στις συνεντεύξεις μου, δεν γράφω άλλο βιβλίο. Καταρχήν θέλω να ξεκουραστώ. Νιώθω πάρα πολύ κουρασμένη. Άντε, κάντε διακοπές, κυρία Δημουλίδου, με την άδειά μας. Έλα ρε παιδιά. Όχι, okay, δεν είναι κρίμα. Είναι πάρα πολύ κρίμα. Ξέρεις τι είναι να σου έρχονται ιδέες και να πω και να μην μπορείς να γράψεις. Παιδιά, ακούστε, ξέρετε γιατί ψάχνω, για την κυρία Δημουλίδου ψάχνω. Έλα, αλήθεια. Ξέρετε κάτι, η κυρία Δημουλίδου δεν έλεγε ότι πιστεύει στο δωδεκάθεο. Ναι, στον ότι είναι Θεό Απόλλωνα το είπε. Δωδεκαθείστρια. Ναι, εσένα με ποιους δώδεκα είπε το Θεέ μου. Όχι, άρα πώς είναι δυνατόν να πιάνεις το στόμα της το Θεούλη. Μήπως ο κεντρικός Θεούλης ούτως ή άλλως το δωδεκάθεο είναι ο Δίας. Ζέους. Άρα στο Δία μιλάει. Ναι, αντί να πει όμως Δία μου, μπορεί. Διουλίνου. Διουλίνη. Διουλάκι. Απλά εντάξει, τώρα εμείς εδώ πέρα το κοροϊδεύουμε, δεν είναι σωστό. Μέρι. Εσύ κοροϊδεύεις, Μέρι. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Να σου πω. Φαίνεται την κοροϊδία σου. Δε το πλάνο την κοροϊδία. Κάπα. Κοροϊδία. Αυτό το γράμμα είναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να κάνω πολύ καλά και να κρυφτώ. Όχι, αλλά δηλαδή, περνάει δύσκολα. Γιατί να περνάς δύσκολα, γιατί πας ενάντια στη φύση σου. Μη πας ενάντια. Είναι κουρασμένη, παιδιά. Είναι κουρασμένη και εγώ το καταλαβαίνω. Γιατί είναι αυτό το ταλέντο πραγματικά που δεν σε αφήνει ησυχία. Και για να μπορεί να εμπνευστεί και να γράψει σωστά, ενώ ξέρεις, θα πρέπει να πάρει έτσι, την ώρα της, τον χρόνο της. Μην αντιστέκεσαι. Το χρόνο της, ξέρω εγώ. Για να γράψει κάτι όμορφο και μετά, ρε παιδιά. Όλοι καήκαμε. Μόνο αυτό με νοιάζει. Άμα λέτε όλοι, καήκαμε όλοι, μόνο αυτό με νοιάζει. Πάντως φαντάσου πόσο έχει γκώσει από έμπνευση. Έχω να κάνω για τα κρίματα.